Ορμητικό ποτάμι κατακλείς τα πυλαλήματα του Δήμου Σιτίας, απειλώντας σπίτια και περιουσίες, θέτοντας σε κίνδυνο τους κατοίκους του χωριού. Άμα από εδώ, παιδιά, πάνε τόσα νερά, φαντάζομαι και άλλα πηγαίνουν στην αγκάδα. Απίστευτες εικόνες και σμιεράπετρα. Φούσκωσε το ποτάμι κάτω από την ιστορική γέφυρα του Μύρτου, με τους κατοίκους να εκφράζουν τους φόβους τους και τα χειρότερα στην παλιά γέφυρα, η οποία επισκευάστηκε πριν από 2 χρόνια. Κάτοικοι φοβούνται μην επαναληφθεί το εφιαλτικό σκηνικό αυτό της γέφυρας στο Κερίτη, η οποία κατέρευσε. Είχαν γίνει κάποια έργα από την περιφέρεια τα προηγούμενα χρόνια. Πιστεύω ότι να μην δούμε τη γέφυρα να καταραίει. Στην Ιεράπετρα καταστράφηκαν ολοσχερώς θερμοκήπια, ενώ μεγάλα προβλήματα προκάλεσαν οι καταπτώσεις βράχων στο επαρχιακό και αγροτικό δίκτυο, ενώ στο Μύρτος κατέρευσαν παλιά σπίτια. Έχουμε υπερσύλλει σε όλα τα ρεύματα και στους ποταμούς, έχουν πλημμυρίσει θερμοκήπια, έχουμε εκτροπές των ρεμάτων, έχουν χαλάσει δρόμοι, έχουν κλείσει δρόμοι. Είναι αμπέλι είναι αυτό μπροστά μας. Ε. Αυτό είναι αμπέλι και δείτε, το νερό ήταν στο στήλο απάνω, έτσι. Το νερό ήταν απάνω στο στήλο. Ο Αναποδάρης υπερχείλησε και η Δημοτική Αρχή Αρχανών Αστερουσίων έκλεισε τη γέφυρα στη Καλυβιανή. Φερτά υλικά και πέτρες υπάρχουν σε όλο το επαρχιακό οδικό δίκτυο, με τους αρμόδιους να τονίζουν την ανάγκη αποφυγής άσκοπων μετακινήσεων. Είχαμε έντονα καιρικά φαινόμενα με αποτέλεσμα μέσα σε 4 ώρες να πέσουν περίπου 110 χιλιοστά νερό. Το νερό αυτό, όπως βλέπετε και εδώ μπροστά στις εικόνες, έχει καταλήγει όλο στο ποταμό τον Αναποδάρη. Έχουν πλημμυρίσει περιουσίες. Μεγάλες καταστροφές από πλημμύρες έχουν υποστεί ο Πύργος, ο Χάρακας και άλλες περιοχές. Είχαμε κατολισσεί σε όλα τα χωριά, τα διαμερίσματα δικά μου, Πρινιά, Μουρνιά. Έχουμε κάτι ποταμούς που δεν μπορούν να περάσουν τώρα οι άνθρωποι. Χρειάζεται άμεσα να επέμβουμε. Σε αυτό το σημείο εδώ που είμαστε είναι ο Αγιαφωτιανός ποταμός, όπως το λέμε εμείς εδώ στο Χάρακα. Και αν δείτε, είχαμε ξεμπαζώσει γύρω στα 2,5 μέτρα κάτω και αυτή τη στιγμή περνάει το επίπεδο του δρόμου. Θα κλείσουν, σε συνεννόηση με τους Δήμους, θα κλείσουν αυτά όλα τα σημεία για όλο το βράδυ. Ταυτόχρονα τις πρώτες πρωινές ώρες οι πυροσβεστικοί με συντονισμένες προσπάθειες απεγκλώβησε 2 άτομα που επέβαιναν σε ένα όχημα μεταξύ Κεφαλάδου και Μεσογοριού που προσπαθούσαν να περάσουν πάνω από την Ιρλανδική διάβαση. Στον Δήμο Βιάνου τα μηχανήματα επιχειρούν από το πρωί για την αποκατάσταση των ζημιών, ενώ για λόγους πολιτικής προστασίας έκλεισαν δρόμοι. Ενώ στη διάρκεια της νύχτας φούσκωσε το ποτάμι της περιοχής και παρέσυρε 2 σταθεμένα αυτοκίνητα. Πολύ βροχόπτωση κατά τη διάρκεια της νύχτας μέχρι τα ξημερώματα, με αποτέλεσμα να έχουμε πολλά βράχια, μπαζώματα, χώματα, φερτά υλικά. Κλειστός θα παραμείνει και μέχρι τη Δευτέρα ο δρόμος από Τέρσα προς το Μύρτος. Δεν μπορούμε να επιχειρήσουμε λόγω ότι υπάρχει λάστη και είναι τα εδάφη, θα έλεγα υπάρχει μια ρευστότητα στο έδαφος. Ευτυχώς χωρίς με ζημιές ιδιαίτερες, αλλά με πολύ μεγάλες ζημιές στο οδικό δίκτυο που έτσι κι αλλιώς είναι γερασμένο, κουρασμένο, ταλαιπωρημένο και φέτος και τα εδάφη αποσταθρωμένα. Στο Δήμο Φεστού υπερχείλησε ο Γεροπόταμος, παρασύρθηκαν μάντρες, πρόβατα και οικόσιτα, ενώ πλημμύρισαν θερμοκήπια και αγροτικές καλλιέργειες. Μεγάλες ζημιές έχουν υποστεί οι δρόμοι σε πηγαϊδάκια και αντισκάρι, ενώ αρκετά σημεία του νότιου παραλιακού δρόμου έχουν εξαφανιστεί. Μεγάλη καθίζηση του δρόμου υπήρξε και στις Βούτες. Τυχείου αντιστήριξης δεν άντεξε και έπεσε, ενώ έσπασε και ο αγωγός, ο οποίος καταλήγει στο βιολογικό καθαρισμό της ΔΕΙΑΗ. Εδώ είναι ο σωλήνας που πάει τα λίμματα στην αποθήκη που έχουμε του βιολογικού καθαρισμού λίγο πιο κάτω, με αποτέλεσμα τα λίμματα τα βλέπετε γίνονται έξω. Είναι παλιές κατασκευές οι οποίες για μένα είναι άχρηστες. Δεν υπάρχει ούτε ένα σίδερο μέσα. Γι' αυτό έφυγε το τυχείο. Τόσες ακραία φαινόμενα θα έχουν και τα προβλήματά τους. Την ίδια ώρα κάτοικοι υποστηρίζουν ότι είχαν κρούσει το καμπανάκι του κινδύνου στη ΔΕΙΑΗ για την κακή κατάσταση του αγωγού. Τι άλλο, επειδή περνάει ο βιολογικός, ίσως έγινε κάποιο σπάσιμο με την καθίζηση και από τα νερά του βιολογικού μπορεί να συνέβη γι' αυτό. Και παλαιότερα είχαν σημειωθεί κατολισθήσεις σε διάφορα σημεία στις Βούτες, τα οποία όμως δεν έχουν αποκατασταθεί μέχρι σήμερα. Σημάδι έχει δείξει η κατολίσση που υπάρχει πιο κάτω, η οποία έγινε από το 2015 και έχει χειροτερέψει με τις τελευταίες βροχές.